Όταν έχεις καλούς συνεργάτες, έχεις και καλά υλικά στην κουζίνα σου. Όπως βλέπετε εδώ, το κουνουπίδι λάμπει. Τα καρότα μπροστά λάμπουν μαζί με τα φύλλα τους. Απίθανα λαχανικά με ένα τηλεφώνημα. Τα παιδιά στο Ποροπολείο πάντα με περιποιούνται, μου φέρουν πρώτης ποιότητας λαχανικά. Και έτσι λοιπόν μπορούμε να μαγειρέψουμε ωραίες πένες ολικής με κουνουπίδι μπολονέζ. Αυτή είναι η συνταγή. Έξυπνη λαχανοφαγία. Τα λαχανικά διαφορετικά. Μπολονέζ γιατί θα το δείτε στη συνέχεια. Το κουνουπίδι είναι ένα πολύ ωραίο υλικό για να κάνουμε τα πάντα. Ας πούμε να κάνουμε μια σάλτσα για ζυμαρικά. Γιατί πέρα από ένα βραστό, σαλάτα ή ψητό ενδεχομένως που θα έχετε δοκιμάσει, έχει πολλές εφαρμογές που θα τις δούμε στην πορεία. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα ωραίο κουνουπίδι, το οποίο όπως βλέπετε έτσι πρέπει να είναι κανονικά. Ωραίο, λευκό, λαμπερό, με ωραία πράσινα ζωντανά φύλλα γύρω του. Όσο είναι τραγανό, είναι πραγματικά απολαυστικό. Ομό, μαγειρεμένο, τηγανιτό, τα πάντα. Εδώ δίπλα έχω κόψει κουνουπίδι σε μικρά μπουκετάκια. Αυτά θα μαγειρέψω σήμερα μαζί με τα υπόλοιπα υλικά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Να λοιπόν, γιατί το λέω κουνουπίδι μπολονέζ, γιατί το μαγειρεύω με τα λαχανικά που βάζουμε σε μια σάλτσα μπολονέζ για κιμά. Έχουμε λοιπόν ωραίο σέλερι, καρότα τριμμένα, τα οποία σοτάρω σε ελαιόλαδο. Εδώ το μαγειρεύω για πολλή ώρα, περιμένω λίγο να μαλακώσουν, να υδρώσουν τα λαχανικά και συνεχίζω ρίχνοντας τη σάλτσα ντομάτας. Μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, η οποία έχει και κρεμμύρι μέσα, γι' αυτό και δεν βάζω εδώ στο μείγμα. Και εδώ τώρα χαμηλώνω την ένταση, δηλαδή από το 8 πηγαίνω στο 6 και περιμένω 1-2 λεπτά να πάρει βράση το μείγμα για να συνεχίσω με το κουνουπίδι. Το κουνουπίδι να ξέρετε ότι είναι ένα πολύ θρεπτικό λαχανικό. Έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε βιταμίνη C και έχει και πολύ νερό. Επομένως είναι από τα λαχανικά που μας ενυδατώνουν. Είναι τόσο θρεπτικό λαχανικό που αξίζει να το εντάξουμε στη διατροφή μας. Να σας πω 4 ωραίες ιδέες για να απολαύσετε πραγματικά το κουνουπίδι. Πρώτα απ' όλα, ομό. Το τρίβουμε στο τρίφτη και το έχουμε σαν βάση για να κάνουμε ωραίες σαλάτες, όπως για παράδειγμα μια ωραία ταμπουλέ. Να το κόψουμε σε μπουκετάκια ή σε μικρότερα κομμάτια και να το μαγειρέψουμε με σάλτσα ντομάτας. Όπως κάνουμε τώρα το κουνουπίδι μπολονές ή με μια πιο απλή σάλτσα ντομάτας με κρεμμύδι και πατάτες για παράδειγμα μέσα, ένα ονειρεμένο φαγητό. Μπορούμε να το ψήσουμε ολόκληρο ή σε μικρά μπουκετάκια. Να το πασπαλίσουμε με τα αγαπημένα μας μπαχαρικά, με λίγο ελαιόλαδο, αλάτι και μετά στο φούρνο. Γίνεται λουκούμι κυριολεκτικά. Ή να το τηγανίσουμε, δηλαδή να το κόψουμε σε μπουκετάκια, να το περάσουμε από αλεύρι και να το κάνουμε πανέ, ή να κάνουμε ένα χυλό όπως κάνουμε το χυλό για τον μπακαλιάρο και να το τηγανίσουμε. Είναι και αυτό αληθινή λιχουδιά. Έτσι λοιπόν σας έδωσα ωραίες ιδέες για να μαγειρεύετε κουνουπίδι. Να σας πω ότι επίσης μπορείτε να κάνετε ένα ωραίο πουρέ, αντί για πουρέ πατάτες να κάνετε ωραίο πουρέ κουνουπιδιού. Τώρα, εδώ ερχόμαστε. Ρίχνω λίγο αλάτι και βάζω 2 αγαπημένα μου μυρωδικά ξερά, βασιλικό και θυμάρι, που τα συνηθίζουν στην σάλτσα μπολονέζ. Και τώρα ρίχνω το κουνουπίδι, το οποίο το έχω κόψει σε μικρά μπουκετάκια όπως βλέπετε εδώ. Το κουνουπίδι πάντα το προσθέτουμε έτσι προς το τέλος του μαγειρέματος, γιατί μαγειρεύεται πολύ γρήγορα και δεν θέλουμε να λιώσει. Συμπληρώνω και πολύ λίγο νερό, δηλαδή υπολογίστε περίπου μισό φλιτζάνι. Είναι αρκετή υγρασία για να μαγειρευτεί ωραία το κουνουπίδι. Αυτό είναι. Αυτό είναι το κουνουπίδι μπολονέζ. Λοιπόν, το αφήνουμε τώρα να μαγειρευτεί για κανένα 7 λεπτό περίπου. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για το τελικό σερβίρισμα. Για 4 μερίδες πένες με κουνουπίδι μπολονέζ θα χρειαστείτε 500 γραμμάρια πένες ολικής άλεσης, 400 γραμμάρια κουνουπίδι, 2 τριμμένα καρότα και 2 κλωναράκια σέλερι, μισό ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο,
ένα βάζο μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας, ένα κουταλάκι του γλυκού βασιλικό και ένα κουταλάκι του γλυκού θυμάρι, ελαιόλαδο και ανθό αλατιού σενιφάδας. Κυριολεκτικά μαγειρεύουμε στο λεπτό, γιατί έχουμε τη μαγειρεμένη σάλτσα ντομάτας που θέλει ζέσταμα και επομένως ό,τι και αν μαγειρέψουμε δεν θα μας πάρει χρόνο. Έχουμε τα λαχανικά που μαγειρεύονται γρήγορα, οπότε η σάλτσα μας, αυτό το κουνουπίδι πολωνές, είναι έτοιμο περίπου στα 7-8 λεπτά. Και εδώ τώρα έχω βράσει πένες ολικής άλεσης. Δίνουμε μια πιο υγιεινή διάσταση στο φαγητό, γιατί έχουμε ωραία λαχανικά, έχουμε και ωραίες πένες και έχουμε πολύ ωραίο συνδυασμό. Θρεπτικό και υγιεινό. Τις πένες κλασικά τις βράζουμε, τις στραγγίζουμε. Εάν τις έχουμε βράσει νωρίτερα, τις βράζουμε 1-2 λεπτά λιγότερο, έτσι, γιατί μαλακώνουν όσο κρυώνουν. Ανακατεύω και πάμε για σερβίρισμα. Στο τέλος ρίχνω και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Και έχουμε ένα απίθανο πιάτο. Γεμάτο νοστιμιά και θρεπτικά συστατικά. Πάμε για σερβίρισμα. Να λοιπόν, πώς με λίγα υλικά μπορούμε να φτιάξουμε ένα πιάτο που είναι εντυπωσιακά νόστιμο. Καταρχάς, είναι και οικονομικό και τα έχει όλα. Πένες με κουνουπίδι μπολονές. Εύκολο, γρήγορο, ένα πιάτο που θα καθιερώσετε, είμαι σίγουρος γι' αυτό.